Τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Κούλογλου. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, λίγο με τον τουρισμό, καθώς βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να ασκεί κριτική και στην καμπάνια και στο βίντεο κτλ. Αλλά επειδή ξέρετε πολύ καλά, και εμείς στο βίντεο από εδώ ασκήσαμε κριτική, ήδη από χθες, από την πρώτη μέρα. Αλλά επειδή το γούστο είναι κάτι προσωπικό, μήπως τελικά τώρα που πάμε να σώσουμε ό,τι σώζεται από τη βαριά μας βιομηχανία, η κριτική σας είναι μεμψή, όπως σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, ο τουρισμός, οι εικόνες είναι και θέμα γούστου. Αλλά η ζωή των Ελλήνων δεν είναι θέμα γούστου. Ναι. Και εδώ μιλάμε για μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση πάνω σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα όπως είναι ο τουρισμός είναι τελείως ανεύθυνη και επίσης κάνει και business με λεφτά του δημοσίου. Γιατί είναι τελείως ανεύθυνη. Ο Υπουργός Τουρισμού είπε, κατέταξε τις χώρες, όπως ξέρετε, τα νησιά, όπως ξέρετε, σε τρεις κατηγορίες. Πολύ επικίνδυνα, λιγότερο επικίνδυνα και ακίνδυνα. Μεσαία σε πει, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Υφυπουργός Τουρισμού βγήκε και είπε ότι όποιος κατατάσσει τα νησιά στις κατηγορίες είναι ιδιαίτερα ανεύθυνος και επικίνδυνος. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Μελεγκόνη, εγώ έχω πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία, αλλά υφυπουργό να λέει το υπουργό ότι είναι τελείως ανεύθυνος, δεν έχω ξανακούσει ποτέ. Ναι. Και επικίνδυνος. Ποτέ, ποτέ. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ο νέος μεσσίας, άφαντος. Δεν υπάρχει πουθενά. Είναι στον όρο του Σινά. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το πακέτο των 32 εκατομμυρίων για την καμπάνια και το βίντεο και τα λοιπά, ναι, έγινε σε βάρος, έγινε με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, σε βάρος του ΕΟΤ, όπου στο ΕΟΤ έχουμε πάλι ατράπελα. Η πρόεδρος του ΕΟΤ δεν παρίστανται στην παρουσίαση για τον τουρισμό. Ναι. Ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού βγαίνει και λέει σε συνέντευξή του τηλεοπτική ότι του λένε πού να πάτε διακοπές και λέει, κοιτάξτε, εγώ δεν πάω. Θα πάω σε κανένα ερημονήσι. Γιατί δεν θα πάω στα ξενοδοχεία που να κάθουμε στην ουρά και να κινδυνεύσουν. Ναι, είναι δυνατόν, Λούλης, ναι. Είναι δυνατόν ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού να λέει ότι αν πας σε ξενοδοχείο θα κινδυνεύσεις στον πληθυσμό και στους ξένους που μας ακούνε? Λοιπόν, τι λέτε, δηλαδή, τι, και λίγα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και λίγα πράγματα. Διότι εδώ πέρα έχουμε μια πρωτοφανή προχειρότητα, απίστευτη προχειρότητα, όπου το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα 32 εκατομμύρια. Πάντως, επειδή αυτό που λένε τα γαλάζια στελέχη είναι ότι η εν λόγω εταιρεία συνεργαζόταν με τον ΕΟΤ και επί ΣΥΡΙΖΑ, αφήνουν να εννοηθεί δηλαδή ότι αυτή είναι μια κανονική διαδικασία και ότι γινόταν και στο παρελθόν κλπ. Ναι, αλλά εδώ πήρε όλη την εκστρατεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Γκερέκο, που είναι πρόεδρος του ΕΟΤ, γιατί δεν παρευρέθηκε στη βασική εκδήλωση για την πρόθεση του τουρισμού. Γιατί ο υπουργός με τον υπουργό αλληλοκατηγορούνται. Γιατί ο κύριος Θεοχάρης, βάζοντας τώρα και ένα blacklist και whitelist στις άλλες χώρες, κόντεψε να ξεκινήσει ελληνοϊταλικό, καινούριο ελληνοϊταλικό πόλεμο και σίγουρα είχαμε διπλωματικό επεισόδιο για αυτό το λόγο. Ναι. Δεν είναι καθόλου σοβαρά πράγματα αυτά και βλάπτουν σοβαρά τον τουρισμό, ανεξάρτητα από την εικόνα. Τι να σου κάνει η εικόνα όταν βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Τουρισμού και λέει ότι να μην πάτε σε ξενοδοχεία, γιατί κινδυνεύεται. Ναι. Τι είναι την κάτι την εικόνα. Αυτό, αν το πάρει κάποιος ξένος και το διαδώσει στα social media, διεθνώς δεν θα πατήσει ψυχή. Και να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι ξενοδοχείοι, οι υπάλληλοι, οι μικρές επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα ξενοδοχεία. Όλοι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι η μεσαία τάξη, που δεν είναι τους βοηθούσε. Κύριε Κούλογλου, μια που λέμε τώρα για την μεσαία τάξη, αναρωτιέμαι εάν θεωρείτε ότι από τη στιγμή που αυτή η εταιρεία την τρέχουν τα μεγάλα κεφάλια του τουρισμού, ότι φέτος που αναγκαστικά όλοι οι επιχειρηματίες θα αντιμετωπίσουν πολλά βάρη, ότι θα επιχειρηθεί να γίνει μια αναδιανομή, ένα ανακάτεμα της τράπουλας υπέρ των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων και σε βάρος των ανθρώπων που έχουν μερικά δωμάτια για να βγάζουν τη σεζόν, ας πούμε. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή το έχει πει, ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις ζόμπι. Το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς είναι επιχείρηση ζόμπι. Το υποδηματοποιείο της γειτονιάς είναι επιχείρηση ζόμπι. Η ταβέρνα της γειτονιάς είναι ζόμπι. Θα θέλουν να ενισχύσουν μόνο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
χρησιμοποιούν την κρίση για να αλλάξουν ριζικά τη δομή της ελληνικής κοινωνίας, καταστρέφοντας όλες τις, και τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό θα σας πω μία απόδειξη για αυτό το πράγμα. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Καραγκούνη που μέτραγε τα δισεκατομμύρια σαν να ήταν 5.000, δηλαδή 30-60 κλπ. Είναι, εντάξει, αλλά εγώ λέω ότι δεν είναι 60, είναι 160 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 160 δισεκατομμύρια ή τα δισεκατομμύρια που πράγματι θα έρθουν στην Ελλάδα όταν θα έρθουν, δεν αφήνουν την παραμικρή δικαιολογία στην κυβέρνηση γιατί να μην ενισχύσει από τώρα τις επιχειρήσεις και στον τουρισμό και γενικότερα. Προηγουμένως μας έλεγε την προηγούμενο διάστημα όταν λέγαμε ότι δεν παίρνει εμπροστοβαρή μέτρα όπως οι άλλες χώρες, όταν υπολείπεται πάρα πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, λέγαμε, έλεγε η κυβέρνηση, ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, άρα να περιμένουμε, δεν είμαστε εμείς νεόπουλητοι, δεν είμαστε σπάτελοι κτλ. Τώρα που έρχεται η Κομισιόν και λέει ότι θα έρθουν δισεκατομμύρια, γιατί δεν ξεκινάει μια προσπάθεια να ενισχυθούν πραγματικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα υποφέρουν? Ξέρετε, λέτε ότι έχουμε πρόσβαση στις τράπεζες. Δεν υπάρχει, κύριε Μελιγκόνη, πρόσβαση στις τράπεζες αυτή τη στιγμή για τις μικρές και ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στα δάνεια. Αυτό είναι αλήθεια και καθημερινά σπάει το τηλεφωνικό κέντρο του Κόντρα ότι πηγαίνουν στις τράπεζες οι μικρομεσαίοι και οι μεσαίοι και τους ζητάνε την Άρτα με τα Γιάννενα σε εγγυήσεις προκειμένου να τους δώσουν έστω και ένα ευρώ δάνειο. Η ρευστότητα. Πώς θα πληρώσουν τα νίκια που έχουν συσσωρευτεί, πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις, πώς θα βγάλουν το καλοκαίρι, πώς θα πάμε στο φθινόπωρο. Εδώ είναι πραγματικά είναι μια απίστευτη εγκληματική αμέλεια έως απορισμένους και ένα σχέδιο από τους άλλους να χρησιμοποιήσουν την κρίση για να φτωχοποιήσουν την ελληνική κοινωνία και να ενισχύσουν μόνο μια επιχειρηματική ελίτ. Και το πακέτο 32 εκατομμυρίων αυτό αποδεικνύει. Όπως αποδεικνύει και τα διάφορα άλλα πακέτα που πάνε σε συγγενείς και φίλους, σε γαλάζια παιδιά κτλ. Με τις απίστευτες απευθείας αναθέσεις που έχουν γίνει μια μάστιγα, χρησιμοποιείται η πανδημία για απευθείας αναθέσεις σε όλους τους τομείς. Στο μεταναστευτικό, στον τουριστικό τομέα, στις δακτυλογραφήσεις του κυρίου Μηταράκη. Ο κύριος Μηταράκης έκανε απευθείας ανάθεση να του απομαγνητοφωνούν τις ομιλίες για να γράψει κάποια στιγμή τα άπαντά του. Θα δίνουν άπαντα Μηταράκη. Η κυρία Κεραμέως έδωσε 75.000 ευρώ για να φτιάξει μια ιστοσελίδα σε απευθείας ανάθεση, την οποία μπορώ να σας τη φτιάξω με 3.000. Και λοιπά. Η Μαλακάσα, η προσφυγική δομή στη Μαλακάσα δόθηκε σε απευθείας ανάθεση 3 φορές πάνω από την αξία της και την υπέγραψε ένας μεταπληκτός υπάλληλος μία μέρα πριν διοριστεί στη θέση αυτή που διορίστηκε. Ήταν ένας ιδιώτης, τον διόρισαν, αλλά στην εφημερίδα της κυβερνήσεως εμφανίζεται να έχει υπογράψει μια μέρα πριν διοριστεί. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ πέρα, έχοντας εξασφαλίσει την σιωπή της μεγαλύτερης μερίδας του τύπου, νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτά είναι και τα 32 εκατομμύρια και αυτή είναι όλη η κατάσταση που δυστυχώς σήμερα υπάρχει. Κύριε Κούλογλου, αν μπορείτε μια σύντομη απάντηση, γιατί πιέζει ο χρόνος. Όλα αυτά που λέτε, αν βάλουμε κάτω και όλα αυτά που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το δίλημα είναι ή εκπεριτροπής εργασία ή απόλυση, ότι η κυβέρνηση οδηγεί τους μικρομεσαίους και την μεσαία τάξη αφανισμό κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή αριστερά, απέναντι σε όλα αυτά, εντάξει, βγάζετε ανακοινώσεις, δίνετε συνεντεύξεις, μήπως λειτουργεί λίγο στο ρελαντί? Νομίζω αυτό συζητείτε πολύ και μέσα στο κόμμα σας, ή όχι? Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο ως επισήμαση. Νομίζω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει τα πατήματά του. Και πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία της εσωστρέφειας και να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της πανδημίας αλλά και λόγω της Νέας Δημοκρατίας και χρειάζεται ένα πρόγραμμα να ξεπεράσουμε τα μικροπροβλήματα και τις προσωπικές αντιπαραθέσεις ή οτιδήποτε άλλο και χρειάζεται ένα βασικό πρόγραμμα να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην τρίτη και τελευταία.